Η πρώτη παρατήρηση πέραν του προφανού ζητήματος που υποθέτω θα μας απασχολήσει όπως μας απασχόλησε και χθες, και εδώ δράτωμε της ευκαιρίας να σας συγχαρώ και εσάς προσωπικά και το Credit TV, γιατί είχα για δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή την ευκαιρία να διαπιστώσω την ποιότητα και την έκταση της δουλειάς που έγινε σε επίπεδο ανάλυσης αποτελεσμάτων, παρουσίασης αλλά και σχολιασμού. Η πρώτη λοιπόν παρατήρηση πέραν της αποχής που πρέπει να μας προβληματίσει είναι ότι έχουμε σε κάποιο σοβαρό βαθμό ανανέωση, από την άποψη ότι έχουμε αρκετούς νέους λεγέντες δημάρχους, δηλαδή δημοτική θόκη, δημαρχιακή θόκη που αλλάζουν χέρια, που έχει πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, ίσως δεν είναι από τα πρώτα προφανή, αλλά παρατηρώ με ενδιαφέρον, κύριε Σαχίνη, ότι έχουμε και μια νέα γενιά αυτοδιοικητικών που πλέον επιβραβεύεται και σε επίπεδο εμπιστοσύνης των πολιτών, ώστε να είναι οι νέοι δήμαρχοι. Αναφέρομαι κυρίως στον κύριο Μποκέα και στον κύριο Σημανδυράκη στα Χανιά. Μάλιστα. Τώρα, ας πάμε λίγο στις τέσσερις πρωτεύουσες πόλεις των περιφερειακών ενωτήτων. Και ας ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο, κύριε Παπαδάκη, όπου ο κύριος Βασίλης Λαμπνός επανεξελέγει κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και συμπεριφορές του εκλογικού σώματος. Η αποχή είναι μία απάντηση, το 52%, αλλά με βάση τα αποτελέσματα, αν τα αποπληθωρήσει κάποιος, βλέπει και τη συμμαχία μικρών παρατάξεων στο αντίβαρο κουράκι του πρώτου γύρου, αλλά και τον τρόπο που κινήθηκαν ακόμη και πολιτικά επιλέγοντας δυνάμεις. Και δεν είναι κρυφό, σήμερα το πρωί οι αναρτήσεις ορισμένων στελεχών θα έλεγα ότι αποκαλύπτουν ορισμένα πράγματα. Κάποιοι αισθάνονται ότι κέρδισαν το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, άνθρωποι του οποίου ήταν στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Κουράκη. Κάποιοι άλλοι αισθάνονται ότι γίνεται μετακίνηση ψηφοφόρων σε αυτό που λέμε τη σκληρή δεξιά, σε όσους έχουν εκλεγεί από την πλευρά του κυρίου Λαμπρινού. Τι, κατά τη γνώμη σας, έπαιξε μεγαλύτερη σημασία, αυτές οι μετακινήσεις ή η συσπήρωση σε κόντρα σε ένα πρόσωπο, δηλαδή να το πω διαφορετικά, το αντικουράκης? Κύριε Σαχίνη, έχει πολύ ενδιαφέρον καταρχήν να συγχαρούμε τον νυν και νέο δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Λαμπρινό, όπως και όλους τους υπόλοιπους επανεκλεγέντες και νεοεκλεγέντες δημάρχους. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ξέρετε, δεν νομίζω ότι έχουμε επαρκή δεδομένα. Η ανάλυση σας παρουσιάζει πολλαπλές παραμέτρους και έτσι νομίζω πρέπει να γίνεται πάνω η ανάλυση ενός εκλογικού αποτελέσματος. Δεν νομίζω ότι έχουμε επαρκή δεδομένα που αυτό έπαιξε μεγαλύτερο ρόλο από το άλλο. Αλλά ας θυμηθούμε λίγο πώς ψηφίζει ο κόσμος από διοικητικές εκλογές. Συνήθως δεν είναι εκλογές, ειδικά σε δημοτικό επίπεδο, που έχουν ένα πιο έντονο πολιτικό χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα είναι οι περιφερειακές. Mm-hmm. Το έχουμε πολύ έντονότερα. Εδώ λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ικανότητα και την αποτελεσματικότητα των υποψηφίων, με το τι προτάσεις κάνανε και πόσο συσχετισμένες είναι με την καθημερινότητα του πολίτη, με τα πεπραγμένα στη διακυβέρνηση που άρχισαν, και εδώ είχαμε δύο υποψήφιους δημάρχους που είχαν ασκήσει και δύο διακυβέρνηση, και αυτό έχει ενδιαφέρον. Συνήθως η κομματική ταύτιση υποχωρεί, όχι πάντα πάρα πολύ, ξαναλέω, είναι συνάρτηση των δεδομένων που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δεδομένα. Αλλά περίπου αυτά παίζουν ρόλο στο να διαμορφωθεί ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Σε κάποια πρώτη ανάγνωση θα λέγε κανείς ότι έχουμε επανάληψη το 2014. Και ομολογουμένως έχουμε παρόμοια χαρακτηριστικά με το 2014. Δηλαδή και τότε ο κύριος Κουράκης είχε μπει με σημαντική διαφορά ως πρώτος στο δεύτερο γύρο. Έχασε, εξελέγει ο κύριος Λαμπρινός. Άρα σε μια γρήγορη ανάγνωση, ενδεχομένως και επιδερμική όμως, θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχουμε μια επανάληψη το 2014. Φυσικά άλλο το 2014, άλλο το 2019. Η εκτίμησή μου είναι ότι συνέβαλαν πολλά πράγματα. Πρέπει να δούμε και στην πορεία θα φανεί. Εγώ δεν έχω, ξαναλέω, κάποια συγκεκριμένη πληροφόρηση σε επίπεδο δεδομένων. Αν υπήρξαν συμμαχίες με μικρότερες παρατάξεις που είχαν διεκδικήσει την ψήφο στον πρώτο γύρο και που κατευθύνθηκαν αυτές, σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι δεν είχαμε κομματική υποψηφιότητα, δηλαδή κανένας από τους δύο δεν είχε μια ξεκάθαρη στήριξη από κάποιο μεγάλο κομματικό σχηματισμό ή μικρότερο. Άρα γι' αυτό ξαναλέω και γνωρίζουμε, το γνωρίζετε και εσείς, το γνωρίζουμε και όλοι, ότι στη Νέα Δημοκρατία που αναφερθήκατε είχαμε υποψηφίους και με την παράταξη του κ. Λαμπρινού και με την παράταξη του κ. Κουράκη. Άρα πρακτικά τα εσωτερικά σε τοπικό επίπεδο ενός κόμματος δεν είμαι σε θέση να τα γνωρίζω σε ένα βαθμό που θα μου επέτρεπε μια ασφαλή κρίση. Σίγουρα όμως υπήρξε αυτή η
κατανομή. Είχα πει και στους δύο υποψηφίους, άρα δεν μπορεί να θεωρηθεί ένας από τους δύο ότι ξεκάθαρα είχε ένα κομματικό χρήσμα, αφού δεν δόθηκε έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, ο κύριος Κουράκης στηρίζονταν βεβαίως από το κόμμα το οποίο προέρχεται, από το Κινάλ, έτσι ήταν το πρώτο που είχε κάνει την ανακοίνωση. Ναι, στηρίζονταν από το Κινάλ και έχετε δίκιο, αναφέρομαι στους δύο μεγάλους κομματικούς κοινωνικούς. Παρ' όλα αυτά και από το Κινάλ δυνάμεις υπήρχαν στον κύριο Λαμπρινό, από την άλλη πρέπει να πούμε. Άρα υπήρχε... Άρα... Ήταν μεικτό το τοπίο της επιρροής των κομματικών σχηματισμών. Τώρα, στο άλλο που με ρωτήσατε, αν είχαμε στην ουσία και μια επανάληψη του 2014 στη διαμόρφωση και ενός μετόπου αντί, δηλαδή ψηφίζουμε τον ένα γιατί δεν θέλουμε τον άλλο, πάντα η κρίση είναι στην κρίση, παίζουν και αυτά το ρόλο τους, δημιουργούν συσπυρώσεις ή αποσυσπυρώσεις, αλλά ξαναλέω κύριε Σαχίν, για να είμαι ακριβής, πρέπει να υπολογίσουμε μαζί με αυτό που ανέφερα στην αρχή. Δηλαδή, ένας πολίτης όταν πηγαίνει να ψηφίσει σε δημοτικές εκλογές, άρα να εκλέξει δήμαρχο στο δεύτερο γύρο, πάει με μια σειρά από κριτήρια που δεν είναι τα ίδια. Έχουμε την υποκειμενική προσοχή του πραγματικού που επηρεάζει την εκλογική συμπεριφορά. Άρα και στις σπυρώσεις και αποσυσπυρώσεις και στους δύο, που από ό,τι φαίνεται είχαμε πολύ μεγαλύτερη συσπήρωση σε ό,τι αφορά τον κύριο Λαμπρινό, είχαμε απώλειες σε ό,τι αφορά τον κύριο Κουράκη, και ξαναλέω, εγώ θα έβλεπα με ενδιαφέρον, όταν έχουμε δεδομένο, πώς κινήθηκαν, αν το μάθουμε κάποια στιγμή, γιατί εξ όσων γνωρίζω, αν δεν μου διέφυγε κάτι, δεν είχαμε επίσημες δηλώσεις, πώς κινήθηκαν οι υπόλοιπες λεγόμενες μικρότερες παρατάξεις. Εντάξει, είχαμε εμφανίσεις τουλάχιστον τριών μικρών παρατάξεων των επικεφαλής τους εχθές στα επινίκια της παράταξης του κυρίου Λαμπρινού, και νομίζω ότι είχε μια ισχυρή συμβολική σημασία. Βεβαίως θα αποτυπωθεί. Βεβαίως θα αποτυπωθεί το Σεπτέμβριο. Εκεί θα δούμε τις συμμαχίες. Το άλλο επίπεδο, κύριε Παπαδάκη, που θέλω με αφορμή το Δήμο Ηρακλείου, που είναι ο μεγαλύτερος στην Κρήτη, αλλά που λίγο ως πολύ συμβαίνει στους περισσότερους δήμους που έχουμε εκλογή δημάρχων στην Κρήτη, και κυρίως οι περισσότεροι εξ αυτών φαίνεται να είναι δεύτεροι στη σειρά προτίμηση την πρώτη Κυριακή. Λοιπόν, υπάρχει και το κριτήριο πια της κατανομής των εδρών. Παίρνω ως παράδειγμα, που είναι το πιο ανάγλυφο, το Ηράκλειο. Η πρώτη δύναμη σε έδρες στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι η δύναμη του επανεκλεγέντα δημάρχου. Είναι 12 δημοτικού συμβούλους έχει ο κύριος Λαμπρινός, η παράταξή του, και 18 η παράταξη του κύριου Κουράκη. Τώρα... Έχουμε και ένα ανάλογο τοπίο, όχι με τόσο μεγάλη διαφορά, στα Χανιά επίσης. Σωστά. Πείτε μου, θα έρθω στα Χανιά. Πείτε μου όμως, σας παρακαλώ πολύ, πώς βλέπετε να λειτουργεί αυτό από εδώ και στο εξής? Γιατί είναι από τα σημάδια της απλής αναλογικής αυτό, Βέβαια, βέβαια. Και είχαμε την ευκαιρία μαζί χθες να το συζητήσουμε και να το συζητήσουμε και αρκετά αναλυτικά, και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Κάποιες από τις παραμέτρους του impact των επιπτώσεων της εφαρμογής του νέου ρυθμιστικού πλαισίου, του κλειστένι. Είδαμε χαρά, γιατί τα παρακολουθούσαμε μαζί, όλους τους αυτοδιοικητικούς και αυτούς που ήταν στο πάνελ και τους νέους δημάρχους που εξελέγησαν, με πολύ σημαντική πολιτική ευθέπεια, και αυτό το έκαναν και οι υποψήφοι τους, όλοι ανακοίνωσαν ότι τους είχαν πάρει, τους είχαν συγχαρεί. Όλα αυτά είναι πολύ ευχάριστα, και όλοι να αναφέρονται στην ανάγκη δημιουργίας συνενέσεων. Προφανώς υπάρχει ανάγκη δημιουργίας συνενέσεων, δεν μπορούν αλλιώς να διοικηθούν οι Δήμοι δεδομένου του κλειστένι, δεδομένου του νέου ρυθμιστικού πλαισίου. Από εκεί και πέρα, έβαλα χθες ένα ερώτημα, θα μου επιτρέψετε να το επαναλάβω. Μπορεί να μην είναι πολύ ευχαριστώ. Εύχομαι, προφανώς εύχομαι, θεωρώ την απλή αναλογική το αντιπροσωπευτικότερο σύστημα, δεν το θεωρώ και το αποτελεσματικότερο. Μα είναι ακριβή. Γιατί δεν το θεωρώ το αποτελεσματικότερο? Γιατί λαμβάνω υπόψη την πολιτική κουλτούρα στην Ελλάδα, λαμβάνω την πολιτική κουλτούρα στην αυτοδιοίκηση, δεν διαφοροποιείται από την ευρύτερη πολιτική κουλτούρα. Έχουμε περισσότερο reactive παρά proactive μορφή πολιτικής κουλτούρας, άρα πιο εντασιακή, συγκρουσιακή παρά συνενετική. Αυτά είναι τα δεδομένα, κύριε Σακίνη, μέχρι τώρα. Μακάρι να τραπούν, μακάρι να είναι μια καινούργια αρχή. Σε κάθε περίπτωση, οι συνενέσεις, οι συνέργειες και οι συνεργασίες είναι αναγκαίες, δεν γίνεται αλλιώς. Τώρα, γκρόσο μόντο, υπάρχουν δύο τρόποι για να επιτευχθούν αυτές. Ο ένας τρόπος είναι προγραμματικές εκκλήσεις και στην ουσία σοβαρή διαβούλευση σε επίπεδο στρατηγικών επιλογών των δημάρχων, των παραταξιών τους, με όλους τους υπόλοιπους, και προφανώς ειδικά σε δήμους που υπάρχει το φαινόμενο που αναλύσαμε μόλις προηγουμένως, και με την παράταξη του ανθυποψηφίου που σε τέτοιες περιπτώσεις έχει συγκεντρώσει σε περισσότερους δημοτικούς υπουργούς. Προφανώς λοιπόν αυτά είναι στο πλαίσιο του απαραίτητου. Τώρα,
Συνολικά στην εφαρμογή του Κλεισθένη υπάρχει το δεύτερο ενδεχόμενο, κύριε Σαχίνη. Το απεύχομαι, οφείλω να το πω όμως. Υπάρχει το ενδεχόμενο, είχα την ευκαιρία να το αναλύσω και χθες, των λεγόμενων ad hoc διανεμητικών συσπηρώσεων. The Distributed Coalition είναι ένας όρος που καθιέρωσε ένα θεσμικό όρος. Περίπου πρόκειται για μια εξευγενισμένη αναφορά στη συναλλαγή, στην ad hoc συναλλαγή. Δεν θέλει κανείς πολίτης, υποθέτω, κάτι τέτοιο. Οι αυτοδιοικητικοί χθες ήταν όλοι ξεκάθαροι ότι δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Μένει να φανεί στην εφαρμογή, κύριε Σαχίνη. Αν με ρωτήσετε, αν στοιχηματίζω, δεν στοιχηματίζω τίποτα. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, μιας και το θίξαμε. Στα Χανιά έχουμε ένα νέο δήμαρχο. Ούτως ή άλλως, όποιος και αν εξελέγεται, θα ήταν νέος δήμαρχος. Είναι ναι. Ο κύριος Σημανδυράκης. Η ιδιομορφία εδώ όμως, όπως και στο Ρέθυμνο με την επανεκλογή του κύριου Μαρινάκη, είναι ότι και στις δύο αυτές έδρες μεγάλων πόλεων της Κρήτης, τα Χανιά είναι η δεύτερη μεγαλύτερη, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε ανακοινώσει την εμφατική στήριξη στον αντίπαλο που έχασε. Το λέω αυτό γιατί αν ρίξει μια ματιά κανείς στον ευρύτερο εκλογικό χάρτη που συνηθίζουμε να βάφουμε χρώματα κτλ. Εντάξει, σε επίπεδο περιφερειών, σε επίπεδο δήμων είναι τα μεν Χανιά ιδιαίτερη πατρίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο δε Ρέθυμνο επίσης είχε θέσει τον πύχη με κριτήρια και κομματικά. Εδώ τι προκύπτει? Και ειδικά, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που με ρωτάτε. Ειδικά λάβουμε υπόψη ότι ακόμα και σε επίπεδο της προηγούμενης Κυριακής, σε επίπεδο δηλαδή κυριαρχίας σε εκλογικές περιφέρειες, στο Ρέθυμνο ήταν πρώτη Νέα Δημοκρατία. Οπότε αν το βάλουμε και αυτό στην εξίσωση, τι προκύπτει? Προκύπτει, κύριε Σαχίνη, νομίζω ξεκάθαρα, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι στις δημοτικές εκλογές απονευρώνεται η ισχύ της κομματικής τάξης. Δεν είναι αυτή που παίζει το μεγαλύτερο ρόλο. Δεν λέω ότι δεν παίζει κάποιο ρόλο. Δεν παίζει το μεγαλύτερο ρόλο. Γιατί αν δει τη μεγάλη εικόνα, αν δει κάποιο τη μεγάλη εικόνα, τι βλέπουμε δύο συνεχόμενες Κυριακές? Τη διαμόρφωση όρων πολιτικής κυριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας. Προέκυψε και στις προηγούμενες με τις ευρωεκλογές, προκύπτει και με το χάρτη σε περιφερειακές εκλογές στις περιφέρειες, όπου έχουμε πολιτικά χαρακτηριστικά, δόθηκαν από τους κομματικούς σχηματισμούς πολιτικά χαρακτηριστικά, άρα μπορούμε να το αξιολογήσουμε ως τέτοιο, και όντως σε 11 από 13 περιφέρειες της χώρας η Νέα Δημοκρατία εξέλεξε περιφερειάρχη και μάλιστα σε κάποιες που δεν φαινόταν και απαραίτητα αναμενόμενο. Θυμίζω ότι για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα περνάει η περιφέρεια σε υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας. Και στα Ιόνια νησιά. Και στα Ιόνια νησιά. Και τα Ιόνια. Πολύ σωστή επισήμανσή σας. Αν πάμε τώρα σε επίπεδο Δήμων όμως, εκεί είναι πραγματικά που η τοπικότητα αλλά και η ορατότητα. Ποτέ δεν πρέπει να απομειώνουμε τη σημασία της ορατότητας του visibility, ειδικά όσο μικραίνει πληθυσμιακά μια εκλογική περιφέρεια και ειδικά όσο γίνεται πιο αυτοδιοικητική. Εδώ λοιπόν είναι αυτές τις συνθήκες που απονευρώνουν τη λειτουργία της κομματικής άρτησης. Δεν πάει δηλαδή, να το πω πολύ απλά, με τον αυτόματο. Αυτός έχει περισσότερα ποσοστά εδώ, άρα θα βγάλει και δήμαρχο. Ναι, αλλά αν το συνδυάσω στην Κρήτη, ιδιαίτερη πατρίδα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και με το αποτέλεσμα της περιφέρειας την πρώτη Κυριακή, εδώ γίνεται λίγο πιο πολιτικό, δεν βρίσκεται? Εδώ όμως ακριβώς. Να το πω πιο απλά, η Κρήτη αποδεικνύει εν ευρία έννοια, αστείοντας και κολλώντας, ότι όλοι είναι Πασόκ. Δηλαδή είτε Νεοδημοκράτης είσαι, είτε Πασόκ, Πασόκ Κινάλ, είτε Σιριζέος, με ξέρεις το Κουκουέ. Εντάξει, να το πω αυτό. Είναι Πασόκ. Αυτό αποδεικνύεται τελικά. Η Κρήτη έχει μια ιδιομορφία που δεν μπορεί να την παραλείψουμε στη συζήτησή μας, κύριε Σαχίνη. Φάνηκε και στην προηγούμενη Κυριακή ότι συνεχίζει. Γενικά σε επίπεδο Κρήτης, αλλά και σε δύο νομούς, να υπάρχει πολιτική κυριαρχία του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως να υπάρχουν οι προϋποθέσεις δημιουργίας συσπηρώσεων απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό φάνηκε και στις αναμετρήσεις, έχει κάποια πολιτικά χαρακτηριστικά. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά κρατήσουμε και το άλλο, αν με επιτρέπετε, ότι περιπτώσεις όπως του Ρεθύμνου επιβεβαιώνουν την ανυπαρξή αυτοματισμών σε επίπεδο κομματικής τάξης, δηλαδή υποχωρεί η σημασία της. Μάλιστα. Καλά, αν το δω στο Ηράκλειο, η αποκαλούμενη εξυγχρονιστική αριστερά στο δεύτερο γύρο, με βάση και τις αναρτήσεις που έχω παρακολουθήσει τελεχών της, προτίμησε συντριπτικά να στηρίξει την υποψηφιότητα Λαμπρινού για να ιτηθεί, έτσι το ερμήνευσε, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας στην ιδιαίτερη πατρίδα το Ηράκλειο, ο κύριος Αυγενάκης, που δεν στήριζε την υποψηφιότητα Λαμπρινού, αλλά είχε πάει προς την υποψηφιότητα
κουράκι. Βέβαια, το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καν δήμαρχο στο δεύτερο γύρο υποψήφιο, αυτό είναι μια άλλη τάξη, φαίνεται, για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ συζήτηση. Προτιμώντας και στον πρώτο γύρο να μην στηρίξει τον κύριο Λιγερό, επί της ουσίας, τον ενδιέφερε απλά να ιτηθεί ο κύριος Αυγενέκης σε προσωπικό επίπεδο. Ωραία. Και μετά. Ναι, αυτές αν θέλετε είναι οι άλλες παράμετροι, οι επάλληλες παράμετροι όλου αυτού του σχετισμού που κάναμε προηγουμένως. Ξέρετε γιατί το λέω, είναι... κύριε Παπαδάκη, αναρωτιέμαι, ναι, είναι δυνατόν να προσδοκά ο ΣΥΡΙΖΑ σε τοπικό επίπεδο, για παράδειγμα στο Ηράκλειο, ότι θα το επιστρέψουν δανεικοί ψήφοι τώρα που στήριξε την υποψηφιότητα του κύριου Λαμπρινού στο δεύτερο γύρο από τους σκληρούς δεξιούς στις εθνικές εκλογές? Κύριε Σαχίνη, θα μου επιτρέψετε να, αν έχει συμβεί όντως αυτό. Όχι, εταίρες σας εμπιστεύομαι. Βλέπω τα νούμερα της μετακινήσεις. Να σας το προεκτείνω και περισσότερο. Και το κομμάτι της βάσης. Να σας πω. Και το κομμάτι της βάσης της Νέας Δημοκρατίας επίσης κινήθηκε προς τον κύριο Λαμπρινό στο δεύτερο γύρο. Αυτό είναι σαφές. Δηλαδή, εδώ έχεις και κάποιες ετερογωνίες σκοπών, όπου βλέπεις Νεοδημοκράτες και Σιριζέους χέρι-χέρι στο δεύτερο γύρο. Επιλογή τους είναι να πηγαίνουν στον κύριο Λαμπρινό. Κάποιοι όμως εξάγουν πολιτικά συμπεράσματα. Όταν, για παράδειγμα. Ο συντονιστής, ακούστε το, όταν ο συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο ποστάρει ο μεγάλος ηττημένος είναι ο Λευτέρης, δηλαδή ο Λευτέρης Αυγιανάκης, αυτό το συμπέρασμα έχει βγάλει. Το δέχομαι λοιπόν ως δεδομένο, γιατί αυτό που μου λέτε είναι ήδη δεδομένο και απαντάω στην ερώτησή σας με μεγαλύτερη ευκολία. Αν αυτή είναι η προσδοκία από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, αν αυτή είναι η προσδοκία, δηλαδή η προσδοκία της επιστροφής, όπως είπατε, άρα και της αποτύπωσης στη μεγάλη εικόνα σε λίγες εβδομάδες, στις 7 Ιουλίου, δεν μπορώ να είμαι καθόλου σίγουρος, δεν το αναμένω για την ακρίβεια, ότι είναι αυτό που θα παίξει κάποιο σημαντικό ρόλο. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με την τοπικότητα, το να το μεταφράσεις μετά σε μια δυναμική, σε άλλη τάξη ως εκλογές. Γιατί μην ξεχνάμε ότι σε 7 Ιουλίου έχουμε εθνικές εκλογές, κύριε Σαχίνη. Σωστά. Και διαμορφώνεται μια εικόνα στη χώρα. Προσδοκία μπορεί να είναι. Σεβαστό. Οι προσδοκίες είναι σεβαστές. Η δικιά μου η εκτίμηση είναι ότι είναι μάλλον μια ασταθής προσδοκία, αν υφίσταται. Η δικιά μου η αποτύπωση, κύριε Παπαδάκη. Δεν θα να κάνω τέτοια αναγωγή, κύριε Σαχίνη. Η δική μου αποτύπωση, λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, στην αρχή δεν ήταν τυχαία. Είπα εν ευρία έννοια, αστειώντας και κολλώντας, είμαστε όλοι Πασόκ. Και εννοώ την παλιά καλή αντίληψη ως γνήσιοι εν ευρία έννοια. Πασόκ, όπου φυσάει ο άνεμος, να τα έχουμε πάντα καλά με την εκάστοτε εξουσία και στην τελική το κλειδί είναι αλλού. Την πρώτη Κυριακή έβγαλα την υποχρέωσή μου σε αυτόν που θεωρώ σύμβουλό μου περιφερειακό ή δημοτικό και δεν με ενδιαφέρει πια ο μαέστρος, με ενδιαφέρει η ορχήστρα, γιατί απλή αναλογική θα έχει μετακινήσει στην ορχήστρα για να είναι συμπαγής πλειοψηφία κάποιος, όπως αντιλαμβάνεστε. Είπατε, κύριε Σαχίνη, προτρέπω και τους ακροατές να το κρατήσουν για τα επόμενα χρόνια σε επίπεδο αυτοδιοίκησης. Η σχέση, η τελείως διαφοροποιημένη πια σχέση λόγω κλεισθένη μεταξύ μαέστρου και ορχήστρας. Πραγματικά πολύ ωραίο, προτείνω να το κρατήσουν και όσοι μας ακούνε. Στην πραγματικότητα, γι' αυτό επιχειρώ να κάνω τις διαφοροποιήσεις, γιατί οι διαφοροποιήσεις είναι έτσι. Άλλο πράγμα ευρωεκλογές, άλλο πράγμα περιφερειακές, άλλο πράγμα εθνικές που επίκυνται, άλλο πράγμα τοπικές. Οι εύκολες αναγωγές από τη μία στην άλλη. Υπάρχουν πράγματα, κύριε Σαχίνη, να το πω απλά, που είναι συγκρίσιμα και μπορεί να ανοιχνεύσει τάσεις. Όχι ότι αυτές είναι στατικές, δεν αναστρέφονται, αλλά μπορεί να τις ανοιχνεύσει. Στη μεγάλη εικόνα, για παράδειγμα, ανοιχνεύεται μία τάση. Από την πρώτη Κυριακή στη δεύτερη Κυριακή έχουμε μια επιβεβαίωση δυναμικής εκλογικής επιρροής ενός κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι τάση που ανοιχνεύεται ξεκάθαρα. Το να πας τώρα να κάνεις αναγωγές σε επίπεδο προσδοκιών σε δημοτικές εκλογές, οι οποίες έχουν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το επιχείρησα να τα εξηγήσω. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με την ανάλυση μου, αλλά πραγματικά το θεωρώ αναγωγισμό. Αναγωγισμός, ξέρετε, είναι ότι ξεκινάω από κάπου, πάω κάπου αλλού, αλλά δεν ακολουθώ τα ενδιάμεσα βήματα. Δεν είναι συγκρίσιμα. Και καλό να το έχουν αρκετοί άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία στην πολιτική στο νου τους. Δεν λειτουργούν με τέτοιους αυτοματισμούς αυτά τα πράγματα. Τώρα, νομίζω ότι περίπου το έχουμε καλύψει πανελλαδικά. Σωστά το είπατε εσείς, επιβεβαιώθηκε η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας σε επίπεδο αυτοδιοικητικό και ευρωεκλογών, αποτυπώθηκε σε λιγότερο από μία εβδομάδα η πρωτοκαθεδρία της στη βάση του εκλογικού σώματος. Μένει να δούμε, γιατί το εθνικό πεδίο, το πεδίο των εθνικών εκλογών, είναι ένα άλλο πράγμα.
και εξαρτάται φοβερά και με άλλες πολιτικές εξελίξεις. Όμως, μιας και εξαρτάται και με άλλες πολιτικές εξελίξεις, θέλω να πάμε στον πολυτραυματία, γιατί εν ευρία έννοια όλοι Πασόκ είναι, αλλά στο κοινάλ γίνεται του πολυτραυματία το ανάγνωσμα και δεν έφταναν όλα τα άλλα. Πάνω που έδειχνε το κοινάλ ότι ή θα μας πείτε αν επιχειρεί να ενδυναμώσει αυτή την εικόνα η κυρία Γεννηματά ή αποσυσπηρώνεται η εικόνα της, εσείς θα μας το πείτε πώς το βλέπετε σε πρώτη ανάγνωση. Πάνω που έδειχνε λοιπόν ότι συγκρατεί και προσπαθεί να πάει ανωδικά, έρχεται η αποχώρηση του κυρίου Βενιζέλου. Διότι ακούω πολλούς που λένε, να τα λέμε όπως είναι, δεν έδιωξε η κυρία Γεννηματά. Ο κύριος Βενιζέλος μετά την απόφαση της κυρίας Γεννηματά είπε ότι εγώ δεν έχω θέση πια σε αυτό το κόμμα, απελευθερώνομαι. Λοιπόν, είναι όμως μία εξέλιξη, διότι είναι πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ο οποίος λίγο ως πολύ είναι ο βασικός παίκτης της αποδόμησης του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος Γιώργος Παπανδρέου έφυγε, κοιτάξτε τώρα γιατί λέω ότι είμαστε όλοι ΠΑΣΟΚ, επέστρεψε τώρα ο κύριος Παπανδρέου, έφυγε ο κύριος Βενιζέλος. Καταλάβατε. Απολύτως. Κύριε Σαχίνη, το παρακολουθώ και εγώ με ενδιαφέρον. Με ενδιαφέρον και επιτρέψτε μου να πω μερικά ερωτηματικά, κυρίως ερωτηματικά έχω. Ξέρετε, δεν υπερφεύγω, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, είμαστε φίλοι πολλά χρόνια. Έχουμε συζητήσει δημόσια, δεν υπερφεύγω. Εδώ όμως έχω κυρίως ερωτηματικά. Εξηγούμε κατευθείαν. Ευρωεκλογές, μία Κυριακή πριν. Το κοινάλ καταγράφει μία αρκετά ικανοποιητική επίδοση. Ναι, είναι κατά τη μικρότερη από τις ευρωεκλογές του 2014, αλλά εξήγησα και στην προηγούμενη ραδιοφωνική συνέντευξη που είχαμε μία εβδομάδα ακριβώς πριν, ότι έχουμε. Δεν κάνουμε μεθοδολογικό άλμα αν συγκρίνουμε κυρίως και με τις τελευταίες εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Συνεπώς η επίδοση του ήταν ικανοποιητική, είναι πια στην τρίτη θέση, έχει ένα ποσοστό που μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό. Όλα αυτά συνέβησαν μια Κυριακή πριν, όχι πολύ καιρό πριν. Mm-hmm. Έχουμε σε λίγες εβδομάδες εκλογές. Αυτά είναι τα δεδομένα μας. Έχω λοιπόν ένα πρώτα απ' όλα μεγάλο γιατί, για το timing. Τη στιγμή που ένας κομματικός σχηματισμός που πλέον είναι ο τρίτος, που ήταν προσδοκία του και επιδιώκει να αυξήσει τα ποσοστά του, έβλαβε και τα μετά, επιδιώκει να κατοχυρώσει χώρο στην κεντροαριστερά, ώστε να είναι θέος ανταγωνιστικός με τον κυρίαρχο παίκτη στον ευρύτερο αυτό χώρο, όπως τουλάχιστον δείχνει το εκλογικό σώμα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά συμβαίνουν, όλα αυτά γίνονται μπροστά στα μάτια μας και ξαναλέω είναι εύλογα, εντελώς. Εδώ λοιπόν, έθνης δημιουργείται μία κρίση στο κοινάλ, η οποία. Κύριε Σαχίνη, παρατηρώ και εγώ τις δύο διαφορετικές αναγνώσεις. Η ανάγνωση επίσημη που γίνεται από το κοινάλ ότι αυτό θα απολύξει, θα εκβάλει σε δυνατότητα επαναπατρισμού ψηφοφόρων από το ΣΥΡΙΖΑ που ήταν παλιοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι αντιδρούσαν στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ επί Προεδρίας Βαγγέλη Βενιζέλου. Αυτή είναι μία ανάγνωση. Η άλλη ανάγνωση είναι ότι ακριβώς επειδή ο κύριος Βενιζέλος δεν είναι μια τυχαία πολιτική προσωπικότητα, είναι εμβληματική με συμπάθειες και αντιπάθειες πολλές, αλλά είναι μια εμβληματική προσωπικότητα που απευθύνεται κυρίως σε αυτό που παλιά λέγαμε εξυγχρονιστικό χώρο μέσα στην κεντροαριστερά, ενδεχομένως να οδηγήσει σε αποσυσπήρωση και σε μετακινήσεις, να το πω ευθέως, σε απευθείας μετακινήσεις, να απονεχοποιήσει απευθείας μετακινήσεις από το κοινάλ προς τη Νέα Δημοκρατία. Αυτές είναι οι δύο αναγνώσεις. Και δύο έχουν επιχειρήματα. Δεν σπέρδω δηλαδή να πω ότι η μία ή η άλλη θα αποτυπωθεί στο τέλος, γιατί κάτι σίγουρα θα αποτυπωθεί στο τέλος, κύριε Σαχίνη, σε 7 Ιουλίου. Δεν είναι εξέλιξη που θα περάσει απαρατήρητη. Πάω όμως εγώ σε ένα πολύ βασικό ζήτημα που είναι δεδομένο. Αυτό έχει ήδη συμβεί. Σε μια περίοδο που κατά τη γνώμη μου το κοινάλ δεν το χρειαζότανε, αυτή είναι η γνώμη μου, ως πολίτης επιστήμονα, το αντίθετο θα χρειαζότανε, δηλαδή ένταση της συσπήρωσης, δημιουργείται ένας κύκλος εσωστρέφειας. Ναι, σε αυτό, και γι' αυτό πριν φτάσετε. Έχω μεγάλο ερωτηματικό για το γιατί και το timing. Θα σας πω, πριν φτάσει σε αυτό, ορισμένες φορές εξηγήσεις είναι και πιο απλές. Θέλω να θυμίσω ότι εδώ και ένα χρόνο, αλλά ιδίως το τελευταίο εξάμηνο, ο κύριος Βενιζέλος και στη δικιά μου συνέντευξη που έδωσε πριν από 2 μήνες είχε πει ότι εγώ πια δεν θέλω να με βλέπετε με κομματικούς όρους, στενά κομματικό τέλεχος και ως πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι έχω έναν ευρύτερο ρόλο και λόγο. Είμαι η φωνή της συνείδησης, αυτό είχε πει, της λεγόμενης μεγάλης δημοκρατικής παράταξης που θα εγγυούμε την ομαλότητα και τη γόνιμη πορεία. Υπό αυτό το πρίσμα η κυρία Γεννηματά είπε στο Βαγγέλη Βενιζέλο ότι νομίζω ότι έχεις έναν άλλο ρόλο
Και έχω αποφασίσει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας να ηγηθεί ο κύριος Καμίνης, ο οποίος απέτυχε να εκλεγεί ευρωβουλευτής. Ναι. Και επειδή δεν σε θέλω και μακριά, μπες στη 12η θέση, την τιμητική. Αν το δω έτσι απλά, ο ρόλος που επιφύλασε για τον εαυτό του ο κύριος Βενιζέλος έχει και μια τέτοια ερμηνεία από την πλευρά της Προέδρου του Κινάλ. Αν το δω έτσι απλά. Εσείς λέτε βεβαίως ότι ένα μήνα πριν τις εκλογές δεν προχωράει και η μία και η άλλη πλευρά σε κατέρωθεν κινήσεις που αποσυσπηρώνουν το χώρο και του δημιουργούν εσωστρέφεια. Μήπως λοιπόν είναι κάτι πιο ουσιαστικό, μήπως όσοι μένουν στο Πασόκ, στο Κινάλ, τις φόφης γεννηματά με την ηγεσία της εννοώ, και με την πίεση που έχουν από τις ευρωομάδες των σοσιαλιστών, είναι σε μία πορεία μετά τις εκλογές να ανοίξουν διάλογο με το ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν είχα παρακολουθήσει τη συγκεκριμένη συνέντευξη, η οποία ήταν πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Τούτων δοθέντων, αυτό αν θέλετε ήταν όχι ακριβώς πενιγμός, ήταν σαφές τι είπε στη δήλωσή του ο κύριος Βενιζέλος, ότι δεν δέχομαι, δεν συμφωνώ με την μετατροπή του Κινάλ σε το πολιτικό σχέδιο μετατροπή σε ουρά του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η φράση, τη βάζουμε εντός εισαγωγικών. Έτσι. Τι ακριβώς εννοούσε, μένει να φανεί τις επόμενες μέρες. Δηλαδή, αν προϊονίζεται αυτή η φράση ότι αντιλαμβάνεται ένα σχέδιο μετεκλογικών συνεργασιών. Αυτό καταλάβαμε περισσότερο, κύριε Σαχίν, διαψεύστε με αν κάνω λάθος. Ανταπάντησε από ό,τι είδα η κυρία Γεννηματά και το Κινάλ, ότι αυτοί που φεύγουν ενισχύουν το ΣΥΡΙΖΑ, οπότε αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνεται και από εδώ και σε επίπεδο επιχειρημάτων οι εκτατικές συνέπειες της εσωστρέφειας. Οι εκτατικές συνέπειες της εσωστρέφειας, οι οποίες είναι ότι αρχίζει πλέον ένα διάλογος και για τις ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες, που υποψιάζομαι έχοντας παρακολουθήσει το τι είχε προηγηθεί της αναμέτρησης της προηγούμενης Κυριακής, ότι δεν τον ήθελε στρατηγικά το Κινάλ. Το Κινάλ ήθελε να επιδεικνύει και φαντάζομαι θα το επιχειρήσει και τις επόμενες μέρες να το διευκρίνησει ότι έχει μια αυτόνομη πορεία. Σίγουρα η εσωστρέφεια δεν βοηθάει σε αυτή την εκδίπλωση επιχειρημάτων. Φαντάζομαι και εδώ δεν διαφωνούμε. Ποια είναι τα πραγματικά κίνητρα και τι πραγματικά συνέβη, αν μπορεί να είναι το πιο απλό που είπατε, γιατί καμιά φορά οι εξηγήσεις είναι και απλές. Εμείς τις κάνουμε πιο σύνθετες, ναι, αλλά τις κάνουμε πιο σύνθετες, γιατί οι εξηγήσεις φαινομένων και γεγονότων, εδώ δεν έχουμε ένα περιστατικό, κύριε Σαχίνη, έχουμε ένα συμβάν. Είναι σημαντικό. Συνεπώς, ακόμα και αν τα κίνητρα ήταν πιο απλά, που μπορεί να είχε και με ζητήματα εσωκομματικής κυριαρχίας, και αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί, ως κίνητρο εννοώ σε επίπεδο της διαφωνίας που παρήγαγε το αποτέλεσμα, το πρώτο αποτέλεσμα παρήχθη. Και το πρώτο αποτέλεσμα, ξαναλέω, θα εξαρτηθεί, θα το δούμε σε 7 Ιουλίου σίγουρα, θα ξέρουμε τι έφερε ως εκλογικό αποτέλεσμα, πόσο και σε τι κατεύθυνση το επηρέασε. Σίγουρα όμως το λέω και με την επιστημονική μου κρίση, ότι σε μια τέτοια στιγμή, δηλαδή σε προεκλογική περίοδο, δεν είμαστε ακόμα τυπικά, αλλά είμαστε, κύριε Σαχίνη, και δεν γνωρίζουμε και τον χρόνο των εκλογών, έτσι. Η εσωστρέφεια ήθιστε να μην βοηθάει κομματικούς σχηματισμούς που επιχειρούν διεύρυνση και μεγαλύτερη συσπήρωση. Τώρα, εάν τελικά συμβεί αυτό που λέει το ίδιο το Κινάλ ότι επιδιώκει, δηλαδή μπορεί να χάσω λίγο από τη σπήρωση, αλλά να είναι η διεύρυνση μου τέτοια και κυρίως ο επαναπατρισμός που θα μου επιτρέψει να πάω ακόμα καλύτερα, τότε θα κρίνουμε τα πράγματα με βάση αυτό το αποτέλεσμα. Είπα ότι δεν σπέφω, γιατί δεν έχω δεδομένα να πω τι από τα δύο θα συμβεί. Ένα όμως που συμβαίνει ήδη, και αυτό είναι δεδομένο, είναι η εσωστρέφεια. Το ερώτημα λοιπόν ήταν, χρειαζόταν για το Κινάλ η εσωστρέφεια? Αυτό πρέπει να το απαντήσει το ίδιο το Κινάλ. Και ο κύριος Βενιζέλος βέβαια και όλοι.